Όταν ίσως τον κατεβεί ο κ. Σαούλ. Ο ψαλμός χαρακτηρίζεται ως εσπερινός και η αρχαία εκκλησία τον ονόμαζε επιλίχνιον, ψαλμό δηλαδή που είχε θέση και που ψαλόταν την ώρα που άναβαν τα λιχνάρια. Το θυμίαμα πάντοτε ήταν το κατεξοχή σύμβολο της προσευχής. Συμβολίζει την άνοδο της προσευχής μας στον θρόνο του Θεού. Η προσευχή αποτελεί συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό. Και όπως σε μια ανθρώπινη συνάντηση τα χέρια μας υψηφατεύουν για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας, έτσι και στη συνάντησή μας με τον Θεό, τα χέρια μας υψωμένα στον ουρανό εκφράζουν τον πόθο της ψυχής να τον συναντήσουμε, να τον αγγίξουμε. Amen.
τετράρυθμι μάρτυρες, προσώμιο. Όλες προσώμια αποδόθηκε στα μονόστροφα υμνογραφήματα τα οποία ψάλλονται με μέλος όμοιο προς κάποιο συγκεκριμένο πρόλογο. Ένα μετρικό και μελικό δηλαδή πρότυπο. Ψάλλονται συνήθως σε σύντομο ηρμολογικό μέλος, δηλαδή κάθε συλλαβή παίρνει ένα χρόνο. Ψάλλονται όμως και σε αργό ηρμολογικό μέλος, δηλαδή κάθε συλλαβή παίρνει κατά βάση δύο χρόνους. Το προσώμιο που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι σε αργό ηρμολογικό μέλος κατά το πανεύθυμο μάρτυρες, ήχος πρώτος. Στη λιτή και στους ένους ή στα απόστολα. Το δοξαστικό που θα ακούσετε είναι από την πρώτη ακολουθία που εκδόθηκε το 1852 έργο του Επισκόπου Καλίνου Νικολετάκη. Η ακολουθία αυτή επανεκδόθηκε το 1865 στην Ερμού Πολιτισσίου, το 1866 στην Κόρινθο και το 1980 στο περιοδικό Προμηθέας Πυρφόρος. Τη μελωδία έχει επεξεργαστεί ο δοξάτης Αντώνης Γεβετζής. Yeah.
Χαίρετε οποίοι νέοι Χριστού, οι οποίοι χαίροντες υπέστε την τομή. Διαγάπην θεία και υγρεύσατε πλουσίως την δόξα του Θεού, ρίθρισε μάτων. Θα ψάλουμε αμέσως τώρα. Λόγια που περιέχονται στον παρακλητικό κανόνα των Αγίων, ο οποίος ψάλλεται μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής, ψάλλεται επίσης κάθε μήνα στις 28, τιμή των Αγίων που οι Άγιες Κάρες τους τοποθετούνται στο Σολέα προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών. Της Νικόλαος Γιάννου. Yeah.
Amém.